βουλευτές είναι βουλευτές και τον εαυτό του τον ε, βοηθάνε. Ο Γιάννης έχει το καρπούζι, ο Γιάννης έχει το μαχαίρι. Καλά κάνανε. Αφού τους ψηφίζει ο λαό. Ναι, μειώσει συντάξεων, αλλά όχι για τους βουλευτέ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ελεύθερου τύπου που άναψε φωτιέ τη τάξη των συνταξιούχων. Θα μπορούσε να κάτι και δεν μπορεί. Τι πάει το βέβαιο σπίτι και Παπά, το βέβαιο αυτό. Δεν έχω να πει, πάω, πάω, πάω. Λυγίζει όταν σκέφτεται πόσο έχει αλλάξει η ζωή του. Είναι συνταξιούχο του ΙΚΑ και όπω λέει, πρέπει και οι συνταξιούχοι βουλευτέ να παίρνουν λιγότερα χρήματα. Και οι βουλευτέ πρέπει να παίρνουν τα μισά, τα μισά πολύ λίγα πρέπει να παίρνουν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα στο άρθρο 4 του ασφαλιστικού νόμου, δεν υπάρχει ρήτη αναφορά σε βουλευτέ, δημάρχου και νομάρχε. Έτσι, προκύπτει νομικό κενό που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι συντάξει του να μείνουν ακέραιε την ίδια ώρα που θα πετσοκόβονται σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχου σε όλη την Ελλάδα εφόσον γίνεται καταγραφή αναλυτική όλων των κατηγοριών και δεν υπάρχει ρητή αναφορά και στους βουλευτές, υπάρχει όντως πρόβλημα. Τι νομίζουν ότι εμείς είμαστε οι αγέλοι και αυτοί είναι οι... οι Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ένα βουλευτή που εκλέχθηκε για πρώτη φορά πριν το 2012 με τετραετή θητεία έχει σύνταξη 1.476 ευρώ. Η σύνταξή του, αν είχε ενταχθεί στον νόμο Κατρούγκαλου, θα ήταν μόλις 182 ευρώ και ένα βουλευτή με 12 ετή θητεία και σύνταξη 3.971 ευρώ, αν ενταχθεί στον νόμο Κατρούγκαλου, θα παίρνει 545 ευρώ. Πόσε μειώσει μετρήσατε σήμερα, oh, Έχω πάνω από 10 πριν. Για παραπληροφόρηση κάνει λόγο ο πρώην Υπουργό Εργασία και νυν αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλο. Απόλυτη παραπληροφόρηση. Στο άρθρο 4 του νόμου καταργήθηκε η εξαίρεση βουλευτών. Το άρθρο 13 ορίζει ότι οι αναπροσαρμογές ισχύουν για όλους. Το άρθρο 13 αναφέρεται στα πλαφών. Δεν μας λέει ότι ισχύει μόνο για τις συντάξεις που καταβάλλονται των υπαγωμένων στον ΕΦΚΑ.